Βλέπουμε και την Άννα Μαρία. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Γιάννα Σοκράτους, πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και πάλι. Βρισκόμαστε, όπως ανέφερες και εσύ, στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, Γιάννα Σοκράτους. Τα μέτρα έχουν τεθεί σε ισχύ, κύριε Σοκράτους. Τι γίνεται ακριβώς? Καταρχάς, να θυμίσουμε ότι ήδη βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως έχουν αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο της 4ης Ιουλίου. Και σε συνέχεια αυτών των μέτρων, γνωρίζουμε όλοι το τι έχει γίνει. Η ΟΕΛΜΕΚ έλαβε τα δικά της μέτρα, σε συνεννόηση πάντοτε και με τις άλλες δύο εκπαιδευτικές οργανώσεις, δηλαδή την ΠΟΕΔ και την ΟΛΤΕΚ. Αυτά τα μέτρα λοιπόν ξεκίνησαν σήμερα να εφαρμόζονται μέσα στα σχολεία. Πέραν όμως αυτών των μέτρων, υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Την Τετάρτη στις 5 Σεπτεμβρίου, με βάση τον νόμο περί απεργιών, η ΟΕΛΜΕΚ κατεβαίνει στον κλάδο στις χιλιάδες των εκπαιδευτικών, ζητώντας εξουσιοδότηση βασικά, η οποία θα πρέπει να δοθεί στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου στη συνέχεια να τη διαχειριστεί με τον τρόπο που θα τη διαχειριστεί, με τον τρόπο που θα κρίνει το ίδιο, προχωρώντας σε απεργιακά μέτρα. Κύριε Σοκράτους, πρώτο μέλημα όλων, και Υπουργείου και εκπαιδευτικών αλλά και γονέων, είναι τα παιδιά. Και συνεπώς θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε εκείνα τα μέτρα τα οποία αναπόφευκτα θα επηρεάσουν τα παιδιά. Και μάλιστα στη μέση εκπαίδευση, όπου όπως και κάθε χρονιά υπάρχουν και οι τελειόφοιτοι. Υπάρχουν και οι της τρίτης λυκείου, που είναι κρίσιμοι για αυτούς χρονιά. Γιατί εκεί μπαίνουν και οι βάσεις για τις εξετάσεις τους, για τις απολυτήριες, για την εισδοχή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συνεπώς, με ποιο τρόπο οι καθηγητές θα ασκήσουν μεν και το δικαίωμα είτε της απεργίας είτε των μέτρων που λαμβάνεται, αλλά με τρόπο ώστε να μην θυματοποιηθεί αυτή η γενιά των μαθητών αυτής της σχολικής χρονιάς? Όλο το προηγούμενο διάστημα, αγαπητή μου Κατερίνα, ακριβώς λέγαμε ότι αν η κρίση, η οποία είναι παρατεταμένη και βαθιά πλέον όπως έχει εξελιχθεί, παραμείνει, αυτό το πράγμα θα το πληρώσουν πρώτα απ' όλα οι μαθητές, αλλά όχι μόνο οι μαθητές, και οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία και προσφανώς οι κυβερνώντες και πάνω απ' όλα το δημόσιο σχολείο. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε προχθές, προτού λάβουμε τα μέτρα, είναι να βάλουμε αυτή την παράμετρο στην εξίσωση. Δηλαδή πράγματα που έχουν να κάνουν καταρχάς με θέματα ασφάλειας και υγείας, με απόλυτη υπευθυνότητα και σοβαρότητα δεν τα αγγίζουμε. Πράγματα που έχουν να κάνουν με την πρόνοια και με τη σύντηση των μαθητών. Ασφαλώς δεν θα αγγίξουμε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα. Άρα λοιπόν ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα που στην ουσία και τα μέτρα που έχουμε λάβει έχουν να κάνουν με εθελοντικές δράσεις των εκπαιδευτικών, έχουν να κάνουν και με κάποιες νομικές διαστάσεις, όπως για παράδειγμα το ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συγκατανεύσουμε σε αυτά τα μέτρα και δεν θα εγκρίνουμε τις κατανομές των μαθημάτων και το πρόγραμμα, το πρόχειρο πρόγραμμα που θα εκπονηθεί προκειμένου να λειτουργήσουν τα σχολεία από τις 7 Σεπτεμβρίου και μετά. Είναι κάποια άλλα, αν θέλετε, κάποιες άλλες παράμετροι που θέλουμε να τις δούμε σε σχέση με τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, που τους αυξάνεται ο διδακτικός χρόνος. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά όμως το σχολείο και τη σχολική ζωή για την οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, είναι λοιπόν κάποια μέτρα που έχουν να κάνουν με τον εθελοντικό χρόνο και τη διάθεση των εκπαιδευτικών, που δυστυχώς φάνηκε το προηγούμενο διάστημα ότι δεν εκτίμησε και δεν ασχολήθηκε ακριβώς κανένας με το τι προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Αλλά έγινε μια συζήτηση γύρω από τις απαλλαγές που δεν είναι απαλλαγές. Το είπαμε χιλιάδες φορές αυτό το πράγμα. Είναι χρόνος που αφιερώνεται για άλλες εξοδιδακτικές δραστηριότητες πολύ σπουδαίες και πολύ σημαντικές. Γιατί σας διακόπτω. Ένα απλό παράδειγμα. Εάν Βεβαίως. Δεν διαχωριστούν και διανεμηθούν σωστά τα βιβλία και να μπείτε στις τάξεις, δεν θα μπορέσετε να κάνετε μάθημα. Ποιος θα κάνει αυτήν τη δουλειά που κανονικά, αν δεν ήταν σε ισχύ αυτά τα μέτρα, θα την κάνατε εσείς? Και την κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ναι, κυρία Χριστοφίδου. Ποιος θα το κάνει? Και αν δεν το κάνει είναι κανένας, κάτι που εμπίπτει στα καθήκοντά μας. Αν δεν το κάνει κανένας, τότε από, ναι, από την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, πώς θα κάνετε μάθημα, αν δεν έχουν τα βιβλία τους τα παιδιά? Να τα πιάνουν μόνοι τους? Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν θα εποπτεύσουν, αυτό λέει το μέτρο, τη διαδικασία, δηλαδή θα δώσουν απλώς οδηγίες, θα εποπτεύσουν την κατάσταση, αλλά σίγουρα αυτή τη δουλειά δεν θα την κάνουν, και γι' αυτό οι διευθύνσεις στο σχολείο θα ζητήσουν από τις σχολικές εφορίες τη συνδρομή τους. Α,
Να έρθουν οι σχολικές εφορίες δηλαδή να το κάνουν και να εποπτεύετε εσείς. Ασφαλώς, δηλαδή το κομμάτι που αφορά ποιος μαθητής θα πάρει ποια βιβλία, γιατί έχει να κάνει με τις επιλογές του, κύριε Χριστοφίδου, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό το πράγμα το γνωρίζουμε εμείς, θα κατευθύνουμε τη διαδικασία, αλλά το να πάμε να διαχειριστούμε τόνους βιβλίων, όπως το κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, και δεν είναι αυτό, είναι ένα από τα πολλά, απλώς είναι τώρα πράγμα που γίνεται την πρώτη μέρα, είναι ένα από τα πολλά άλλα, που ευχαρίστως και με διάθεση κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ένα από τα μέτρα που έχουν αποφασίσει τόσο η ΟΕΛΜΕΚ όσο και η ΟΡΤΕΚ. Μέχρι πού είστε αποφασισμένοι να φτάσετε, κύριε Σοκράτους? Θα υπάρχει και άλλη πορεία? Υπάρχει περίπτωση να κλιμακωθούν τα μέτρα? Εάν λάβετε την εντολή και την εξουσιοδότηση ουσιαστικά ως συμβούλιο από τη βάση, να μπορείτε να προχωρήσετε και σε απεργία, ίσως και στην πορεία να βάλετε λουκέτο εντελώς και στα σχολεία, ή αυτό είναι εκτός των προθέσεών σας? Αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, κυρία Χριστοφίδου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν έγινε όλη αυτή η προσπάθεια. Δεν κατέβηκαν στους δρόμους χιλιάδες εκπαιδευτικών. Αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό λέω, εμείς αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε την εξουσιοδότηση και αναλόγως των εξελίξεων, σίγουρα, εάν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, ασφαλώς και θα γίνουν απεργίες. Όμως η μορφή των απεργιών, ο τρόπος, η δομή τους, είναι κάτι που θα συζητηθεί με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε είναι την εξουσιοδότηση, που είναι ακριβώς το πρώτο που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Θέλω να, με την ευκαιρία που μου δίνεται, να πω ακόμα μια φορά, να απευθύνω έκκληση ότι έστω και την Ιστάτη να πριτανεύσει η λογική, να γίνουν δεύτερες σκέψεις, εφόσον αντιλαμβανόμαστε όλοι τις συνέπειες προς όλες τις κατευθύνσεις, και βεβαίως να γίνει μια προσπάθεια για να δούμε αν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ευαισθησίες και οι ξεκάθαρες θέσεις που έχουμε θέσει όλο το προηγούμενο διάστημα, ούτως ώστε να εξέλθουμε από την κρίση το συντομότερο δυνατόν. Τα μέτρα δεν ήταν και δεν είναι ποτέ αυτός ο σκοπός, δεν θα κουραστώ να το λέω. Και κάτι τελευταίο. Σε ό,τι αφορά το θέμα ασφάλεια και υγεία στα σχολεία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι που έχει να κάνει με την καταλληλότητα αιθουσών των χώρων του σχολείου, τα μηνύματα που παίρνετε από τα μέλη σας με την έναρξη αυτής της σχολικής χρονιάς, τώρα που μπήκατε στα σχολεία, ποια είναι? Είναι όλα έτοιμα? Γιατί παραπέμπω και στην τελευταία πρόσφατη διάσκεψη τύπου του Υπουργού Παιδείας, που είχε πει ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, ότι είναι εντάξει τα σχολεία μας σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε ζητήσει, μιλώντας προχθές και με τους διευθυντές, κυρία Χριστοφίδου, να μας πούν ακριβώς ποια προβλήματα, και είμαστε σε συνεχή συνεννόηση με τους και επικοινωνία με τους διευθυντές, να μας μεταφέρουν λοιπόν τα προβλήματα και σε αυτό το επίπεδο που έχετε αναφέρει. Γι' αυτό και συμφωνήσαμε από κοινού, και είναι στα μέτρα, ότι θα ζητήσουμε, γιατί πλέον δεν μπορούμε να φέρουμε την ευθύνη όπως τη σηκώναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και οι διευθύνσεις αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Δεν θα φέρουμε λοιπόν, δεν είμαστε εμείς πρόθυμοι να αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούν. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τις αρμόδιες αρχές, τις τεχνικές υπηρεσίες και άλλους αρμόδιους φορείς, να μας δώσουν πιστοποιητικά καταλληλότητας των χώρων, των σχολικών χώρων, γιατί αντιλαμβάνεστε και με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο Αλεθρικό, τα πράγματα είναι πολύ ευαίσθητα, έχουν να κάνουν με τα παιδιά, με τις ζωές των παιδιών, και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να αναλάβουν τις ευθύνες αυτοί που πρέπει να τις αναλάβουν. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Σοκράτους, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, πάρα πολλοί κόσμος τα έχει μαζί σας. Δηλαδή, υπάρχει οργή, υπάρχει θυμός για το σημείο στο οποίο έχετε φτάσει, στα άκρα στα οποία έχετε φτάσει. Ποιο μήνυμα έχετε να στείλετε στην κοινή γνώμη, που εκφράζεται, που δεν είναι στο πλευρό σας? Δηλαδή, ναι, μεν αναγνωρίζει τα δικαιώματά σας, από την άλλη όμως λέει, φτάνει, υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να κρατούν όμηρους, να κρατάτε όμηρο τη μεταρρύθμιση, όμηρο την διακυβέρνηση και τη διοίκηση σε ό,τι αφορά την παιδεία. Τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο που είναι καθαρά, δηλαδή τα έχει μαζί σας? Θέλω βαθιά μέσα από την ψυχή μου να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι τους κατανοώ
καταλαβαίνω τι λένε, όμως πρέπει και αυτοί να κατανοήσουν κάποια πράγματα. Θέλω πραγματικά να δουν προσεκτικά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο σήμερα χτυπούν την πόρτα των εκπαιδευτικών, αύριο θα χτυπήσουν την πόρτα άλλων. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κόμματα σχεδόν, δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι συντεχνίες του τόπου μιλούν για καταστρατήγηση του θεσμικού διαλόγου. Αυτό το πράγμα θέλω να το καταλάβει η κοινωνία, γιατί αυτή είναι και η ρίζα του προβλήματος. Αν τα πράγματα γίνονταν μέσα από ένα διάλογο και η κυβέρνηση ερχόταν μετά και λάβανε τις αποφάσεις με τον τρόπο που η ίδια ως εκτελεστική εξουσία έχει καθόλου απόλυτο δικαίωμα να εφαρμόσει τις πολιτικές της. Όμως πρώτα θα έπρεπε να διαβουλευτεί. Αν λοιπόν πρώτα λαμβάνονται οι αποφάσεις και μετά έρχεται ο διάλογος, αυτό το πράγμα είναι κακό. Είναι πολύ κακό για την κοινωνία και αυτό το πράγμα πρέπει να το αντιληφθούν οι πολίτες. Είναι δυνατόν, εμείς δεν έχουμε παιδιά στα σχολεία, δεν ξέρουμε την αριθμία, την ανομαλία που θα προξενηθεί. Είναι κρίμα που αφέθηκαν τα πράγματα να φτάσουν εδώ που έφτασαν, με κακούς, με κάκιστους χειρισμούς, εγώ θα έλεγα, από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν προκαλέσαμε, δεν ζητήσαμε αυξήσεις. Αντίθετα, έδωσαν κάποιοι προς αυξήσεις, έδωσαν άλλα πράγματα. Εμείς δεν ζητήσαμε κάτι τέτοιο. Ζητήσαμε διάλογο. Άρα λοιπόν η κοινωνία θα πρέπει να καταλάβει αυτό το πράγμα. Θέλω να τους πούμε ότι ένας δάσκαλος για να είναι δάσκαλος, λέει και ο Παπανούτσος, ότι το πρώτο που πρέπει να έχει είναι αγάπη για τα παιδιά. Η εκπαίδευση δεν είναι αριθμοί. Η εκπαίδευση δεν είναι στατιστικά στοιχεία. Έχει να κάνει με ψυχές ανθρώπων. Και αν οι εκπαιδευτικοί απαξιώνονται με αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνοντας το όποιο μερίδιο ευθύνης μπορεί να έχουμε για διάφορα πράγματα, πρέπει όμως αυτός ο κατήφορος να σταματήσει. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να στηριχθούν από την κοινωνία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που θα έπρεπε να συζητείτε αυτή τη στιγμή είναι πώς ποιοτικά αναβαθμίζεται το σχολείο και όλοι νομίζω κατανοούν ότι αυτό που έγινε δεν είναι εξορθολογισμός. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κοινωνία που λέει ό,τι λέει για τους εκπαιδευτικούς και που πιστεύει ότι επειδή θα αυξηθεί μία ώρα ο διδακτικός χρόνος και θα μειωθεί μία ώρα η υπευθυνότητα τμήματος, το σχολείο θα γίνει καλύτερο. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Η κοινωνία θα πρέπει να καταλάβει αυτά τα πράγματα. Καταγράφησαν οι θέσεις σας την Τετάρτη τα δημοψηφίσματα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σωκράτους. Θέλω πριν σε αποδεσμεύσω, Ανά Μαρία, έχουμε συγκεκριμένες φωτογραφίες σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα σχολείων. Το είχαμε προαναγγείλει πριν. Έχεις επιληφθεί και εσύ του ρεπορτάζ. Μπορώ να παρακαλέσω και την παραγωγή να τις δούμε στον αέρα. Είναι κάποιες φωτογραφίες που εστάλησαν. Καταρίνα, φωτογραφίες. Ναι. Είναι φωτογραφίες από διάφορα νηπιαγωγεία και δημοτικά υπαίθρου και πόλεις, τα οποία φαίνεται ότι έχουν σοβαρά θέματα υλικοτεχνικής υποδομής. Σε κάποια άλλα υπάρχουν εργοτάξια. Είχαμε δει και κάποια προβλήματα ακόμη και στο σχολείο που πήγαμε προηγουμένως, που ήταν ο κύριος Φίλιος Φυλακτού, και σε αίθουσα διδασκαλίας, όπως ενημερωθήκαμε, στην οποία εκεί παρακολουθούν μάθημα παιδιά με ειδικές ανάγκες, οπότε αντιλαμβάνεσαι, Κατερίνα, εκεί μεγαλώνει το πρόβλημα. Δεν ξέρω, αυτές οι φωτογραφίες είναι πραγματικές, είναι σημερινές, τις εξασφαλίσαμε με διάφορους τρόπους, από πολίτες και δάσκαλους, και, αλλά και απλό κόσμο. Εδώ βλέπουμε, Κατερίνα, ένα κύριο με το τσαβάνι, φαντάζομαι, που βασικά έτσι όπως είναι ανοιχτόν, θα κάτι είναι αυτό, αίθουσα διδασκαλίας είναι τούτο. Να πέφτουν οι σουβάδες πάνω τους σαν κάνουν μάθημα, κύριε Λέγκο. Είναι όλα σχολεία, Κατερίνα. Είναι όλα εκπαιδευτήρια, οι φωτογραφίες αυτές. Και είναι σήμερα αυτές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν όλες, είναι σημερινές. Πάμε στον κύριο Αντρέα Μαραγκό. Είναι υπεύθυνος του Τμήματος για την Ασφάλεια και